Παπαγεωργίου, ακούσατε όλη αυτή την ώρα βεβαίως τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Και κύριε Παπαγεωργίου, τι σημαίνει διαβίου μάθηση? Δεν σημαίνει αυτό το πράγμα ότι θα πρέπει να δοθούν οι δυνατότητες ουσιαστικά στους ανθρώπους που επιλέγουν να προχωρήσουν στη ζωή τους? Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που θέλετε αυτό το θέμα σήμερα για τα ΣΔΕ. Διαβίου μάθηση είναι πράγματι αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Είναι η προσπάθεια της πολιτείας να δώσει σε όλες τις ηλικίες την ευκαιρία να μην χάνει κάποιος, να μην αποκόπτεται κάποιος από την εκπαίδευση και από τη μάθηση. Βάλετε όμως ένα πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα σήμερα στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας? Ο κύριος Λάσκας είναι από τις λαμπρά αποτελέσματα αυτών των σχολείων. Έχει προχωρήσει και στην τριτοβάθμια και εκπληρώνει κατά κάποιο τρόπο τον πραγματικό στόχο αυτών των σχολείων. Να γίνει επανένταξη και να ξεκινήσουν από εκείνο το σημείο που αποκόπηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς θα γίνει, κύριε Παπαγεωργίου, όταν δεν έχετε πάει δασκάλους, καθηγητές δεν υπάρχουν ακόμα εκεί? Σχολικές χρονιές τριών και τεσσάρων μηνών πώς μπορούν να καλύψουν το πραγματικό πρόβλημα, το πραγματικό κενό? Μην εξάπτεστε πριν ακούσετε την πραγματικότητα. Για να ακούσω. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Αυτά τα σχολεία απαντούν σε μια πάρα πολύ βασική ανάγκη μιας ομάδας, μιας πληθυσμιακής ομάδας. Το να δώσουν ένα απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε ένα ετεροχρονισμένο σημείο. Όμως, αυτό είναι μια πάγια ανάγκη της κοινωνίας. Χτιστήκανε όμως επάνω σε επιχειρησιακά προγράμματα. Αντί να έρθει η πολιτεία εκείνη τη στιγμή που διαπίστωσε την ανάγκη και να πει δημιουργώ δομές, δημιουργώ αυτά τα σχολεία και τα εντάσσω μέσα στις δομές του Υπουργείου Παιδείας, τα οποία πληρώνονται από το κρατικό προϋπολογισμό, έκανε αυτό το σύστημα ότι φτιάχνω τη δομή, αλλά για να γλιτώσω την υποχρέωσή μου να τα καλύψω οικονομικά, τα εντάσσω σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Τα προγράμματα ΕΣΠΑ είναι επενδυτικά προγράμματα. Δεν λειτουργούν από χρονιά σε χρονιά, από σχολικό έτος σε σχολικό έτος. Έχουν μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ χρονοβόρα. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Να μην έχουν πάει πράγματι. Καλά, αυτό δεν σας κάνει να αναρωτιέστε? Συγγνώμη κύριε Παπαγεωργίου, επιλέτε ότι εκνευριζόμαστε. Αυτή η κατάσταση που περιγράφετε και λέτε να την ακούσουμε, ποια είναι η πραγματικότητα, την ακούμε. Ναι, ναι. Και δεν είναι καθόλου ωραία. Ακούστε όμως και τη λύση ποια είναι. Για να δούμε λίγο στην πλήκα. Η λύση έχει δύο πτυχές. Πρώτα απ' όλα, για αυτή τη σχολική χρονιά ζητήσαμε να μην γίνει ένταξη αναέτους. Έχουμε αυτό το πρόβλημα που βλέπετε, αλλά η απέτησή μας αυτή από τη διαχειριστική αρχή μας φέρνει στη λύση για τη χρονιά που έρχεται. Δηλαδή, τα σχολεία αυτά ξεκινάνε Οκτώβριο. Έχουμε εξασφαλίσει, έχουμε περάσει την ένταξη και την έγκριση και ξέρουμε ότι τον επόμενο Οκτώβριο θα είναι ακριβώς την ώρα τους εκεί όλο το προσωπικό για να προσφέρει τις υπηρεσίες και να προσφέρει. Πολύ καλό αυτό. Πολύ καλό πράγμα. Αυτό είναι το ένα που κάναμε. Το δεύτερο που κάνουμε είναι αυτό που δίνει τη λύση από τώρα και εμπρός. Μάλιστα. Φεύγουμε από το ΕΣΠΑ. Θα εκμεταλλευτούμε αυτά τα κονδύλια που έχουμε δυνατότητα, αλλά εντάσσουμε σιγά σιγά με βήματα σταθερά αυτές τις δομές. Τις κανονικές δομές του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό πρέπει να πετύχουμε, δεν πρέπει να κάνουμε βήμα πίσω. Το ξέρει και ο κύριος Λάσκας ότι είναι απέτησή μας και χρειάζεται και υποστήριξη όλων. Και θα κάνουμε αυτή τη θυσία την οργανωτική να περάσουμε από το ένα σύστημα στο άλλο. Εάν γίνει αυτό, πιστέψτε με, όλος αυτός ο πληθυσμός δεν θα αντιμετωπίσει ποτέ κανένα πρόβλημα. Είναι σε θετική κατεύθυνση βεβαίως να εξαρτηθούν από τα ΕΣΠΑ κλπ. Γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Μια κουβέντα από τον κύριο, από τον Πρόεδρο, να δούμε τι ακριβώς λέει. Κύριε Παπαγεωργίου, καλημέρα σας. Εννοείται ότι τα προβλήματα ούτως ή άλλως είναι αυτά που θίξατε, όμως στέκομαι σε μία κουβέντα σας, σε μία λέξη σας, ότι η πραγματικότητα είναι αυτή. Η πραγματικότητα, κύριε Παπαγεωργίου, είναι ότι και πέρυσι υπήρχαν αντίστοιχα προβλήματα και θα μπορούσε η προκήρυξη και η αξιολόγηση να έχει γίνει νωρίτερα. Πολύ φοβούμαι ότι δεν ξέρω τι θα γίνει και του χρόνου, διότι είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει σε συνεχή διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια. Δεν λέμε ότι φταίει η συγκεκριμένη, ας πούμε, διοίκηση, η κυβέρνηση, όμως λέμε ούτε είμαστε τεχνοκράτες. Πρόκειται για ανθρώπους, όπως ξέρετε, όπου αγγίζουν τη δεύτερη ευκαιρία στη ζωή τους και πραγματικά το βλέπετε, το γνωρίζετε. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι
θα υπάρχει μια σοβαρή αντιμετώπιση επιτέλους, δηλαδή θα γίνεται η αξιολόγηση στην ώρα τους κατά τη θερινή περίοδο και να βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί στην αρχή της, της ακαδημαϊκής χρονιάς. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αυτό ακριβώς απάντησε, αυτό νομίζω πάντως. Ότι είπε ότι αν ξεφύγει από το ΕΣΠΑ, ναι. Αλλά είναι όχι εδώ. Επιμένω, με συγχωρείτε, επιμένω, διότι και πέρσι είχαμε τις ίδιες δεσμεύσεις και από τη Γενική Γραμματεία Διαβίου Μάθησης και από το ΕΝΙΔΙΒΙΜ. Εφέτος οι πορείες μας και αν θέλετε οι δραστηριότητές μας θα είναι πιο έντονες. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Έχουμε μαθητές 92 ετών. Δεν είναι θέμα αποθυμένου. Κύριε Παπαγεωργίου, για να κλείσουμε. Εμείς πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να επιτρέψουμε. Συμφωνώ απόλυτα. Ωστόσο, να σας κάνω αναλυτικά τα βήματα. Χρειάζεται μια 9 μήνη περίπου περίοδος για να γίνει αυτή η αξιολόγηση που λέει ο κύριος Λάσκας. Αντιλαμβάνεστε, από χρόνο σε χρόνο, με 9 μήνες σχολικό χρόνο, σχολικό έτος και 9 μήνες αξιολόγηση για να λειτουργήσουν οι 9 μήνες, μάλιστα. Είμαστε ήδη σε 6 μήνες παραπάνω από το σχολικό έτος. Έχετε δίκιο. Δεν γίνεται. Σε αυτό... δεν γίνεται. Άρα λοιπόν η απεξάρτηση από τα ΕΣΠΑ, η ένταξη στο Υπουργείο κανονικά είναι η λύση. Ναι, βρες μετά εσύ λεφτά από το Υπουργείο. Μην ξεχάσουμε βέβαια ότι ήταν η μετάβαση από το ένα ΕΣΠΑ στο άλλο που στήχησε ακόμα περισσότερο στο ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή είχε τελειώσει το επιχειρησιακό πλαίσιο, ξεκινούσε ένα άλλο από το 2016 έως το 2020 και ήταν ακόμα πιο επιβαρυμένη. Λοιπόν, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για να βρεθεί λύση. Θα ήθελα να συμπληρώσω, με συγχωρείτε, εγώ δεν έχω εικόνα. Θα ήθελα να συμπληρώσω το εξής. Εάν είναι να γίνει αυτό, να αποσπαστούν από τα ΕΣΠΑ, ελπίζω να μην υπάρχει αντιμετώπιση από πλευρά του Υπουργείου Παιδείας όπως την τυπική εκπαίδευση. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας είναι ένα καινοτόμο μοντέλο εκπαίδευσης όπου συμβάλλει στην αυτοπεποίθηση των μαθητών. Ωραία. Δεν είναι τυπική εκπαίδευση. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Την καλημέρα μας. Γρήγορα, Ηλίας Κούκος.